Είπα, εκτός από τους ορισμένους δημοτικούς συμβούλους και επικεφαλής παρατάξεων που ευχηθήκαν και κόψαν για τους εργαζόμενους, ο προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου, που είναι ο Δήμαρχος, κομμάτι για τους εργαζόμενους, δεν είναι για το Σύλλογο, για τους εργαζόμενους του Δήμου δεν έκοψε. Κρατήστε το, δεν πειράζει. Είναι δύο θέματα που παρακαλέσαμε να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η πρώτη αγωγή εκδικάζεται την 5η στις 25 Ιανουαρίου και παρά τη θετική δέσμευση του κ. Δημάρχου προφορικά κατά τις συναντήσεις του Συλλόγου αλλά και στα έγγραφα που είχαμε διαβιβάσει, είχε υποσχεθεί ότι θα λυθεί το θέμα. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να το στείλουμε σε εσάς κύριε Πρόεδρε και σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και στους δημοτικούς συμβούλους να τεθεί θέμα δεδομένου ότι είμαστε στο παραπέντε. Το δεύτερο θέμα, όσον αφορά τις παροχές παρελθόντων ετών, το οποίο σε αυτή την αίθουσα το έχω πει πολλές φορές και εκπλήσωμε, το συζητάμε για τέταρτη φορά. Με τον νόμο που αναφερθήκανε και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι για άλλα θέματα, που ψηφίστηκε 31 Ιουλίου, ο 44-83 που έχει πολλά θέματα μέσα, έδωσε τη δυνατότητα μέχρι 30 Νοεμβρίου να τα δημοτικά συμβούλια να πάρουν σχετική απόφαση να δοθούν τα οφειλόμενα σε χρήμα. Οι παροχές δηλαδή που δοθήκαν σε είδος, λόγω καθυστέρησης, διαγωνισμών κτλ. Να δοθούν σε χρήμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε το 18 και δεν έχει δοθεί ούτε το 17. Δυστυχώς, σήμερα ο μήνας είναι 23 Γενάρη. Έπρεπε δηλαδή μέχρι 30 Νοεμβρίου, γι' αυτό και στείλαμε εξώδικο στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι για πρώτη φορά δεν είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι μπορούν να κληθούν είτε από τον πρόεδρο είτε από τον δήμαρχο να έρθουν να δώσουν διευκρινήσεις και εξηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ουδεμία ευθύνη έχει η κυρία Κοσμίδου για δήμαρχος. Το διευκρινίζω. Πολιτική. Υπάρχει μια άρση συνεργασία με το Σύλλογο. Από εκεί και πέρα, το τι σημαίνει εσωτερικά δεν μας πρέπει λόγος και δεν έχει αρμοδιότητά μας. Άρα λοιπόν, οι οφειλές είναι σύμφωνα με το έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 2014, θα ξαναλέω, 2014, 2015, 2016 και το 2017 προσθέθηκε. Το 2017 λοιπόν προσθέθηκε. Ο Δήμαρχος έλεγε το 11, το 12 και το 13 έγινε. Εγώ λοιπόν λέω, σύμφωνα με το έγγραφο, το έγγραφο που έχει πρωτόκολλο του Δήμου είναι το 2014, 2015, 2016. Αυτά θα πρέπει να πάρθει απόφαση
να γραφούν οι αντίστοιχοι κωδικοί προϋπολογισμούς 2018, 19, 20 και να δοθούν μέχρι 36 δόσεις. Το 2017, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι με επιτεότητα του Δήμου δεν χορηγηθήκανε, γιατί όντως δεν έχουν χορηγηθεί, και να δοθούν σε είδος, έστω και καθυστερημένα. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε, επειδή υπάρχει μια δυσλειτουργία, πολλά θέματα των εργαζομένων έχουν κολλήσει αρκετά. Θα έπρεπε να γίνει και θα το ζητήσουμε όταν συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα Δημοτικό Συμβούλιο μόνο με θέματα της διοίκησης και του προσωπικού. Κοπήκανε, όπως είχα πει στο Συμβούλιο εδώ, χωρίς να υπάρχει λόγος, τα πλασματικά των αγορών του χρόνου. Χωρίς καμία εξήγηση. Έγραφα που κάνει ο Σύλλογος από το Μάιο, δεν απαντήσω. Τέλος πάντων, το θέμα μας σήμερα, επειδή είστε και εσείς κουρασμένοι, είναι και παρακαλούμε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα είναι για το δικαστήριο, για τα δικαστήρια των δώρων, ήδη να πω, για να μην παρεξηγηθώ, ότι πάνω από 87 δήμοι θα έχουν εισπράξει. Ο γειτονικός δήμος που είναι υπάλληλος, ο κύριος Δήμαρχος, τα έχει δώσει το καλοκαίρι. Τι είναι αυτά που λέτε? Ναι, είναι υπάλληλος στο Δήμο εδώ. Σε ένα γειτονικό Δήμο είναι υπάλληλος, η οργανική του θέση. Τα έχει δώσει. Τα έχουν δώσει όλοι οι δήμοι που έχουν πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις. Αυτό που παρακαλούμε λοιπόν είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να λέει αναγνώριση οφειλής. Συγγνώμη να είμαι συγκεκριμένος. Αναγνώριση οφειλής και συνομολόγηση αγωγής για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, μόνιμους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, καθώς και για τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων ΔΥΦΑ και αρρωγή όπως έχουν κατατεθεί αγωγές. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή μπορεί κάποιοι να πούνε εδώ είμαστε στο παρατηρητήριο, γιατί το παρατηρητήριο κατά καιρούς χρησιμοποιείται κατά περίπτωση. Μπορούν να μπουν με την κοινωνία που κάναμε με το παρατηρητήριο, είτε στο λογαριασμό εξυγίανσης, ή εάν δοθούν ληξιπρόθεσμα ξανά στους Δήμους, να μπουν σαν ληξιπρόθεσμα. Αλλά το ζήτημά μας δεν είναι ότι οτιδήποτε κερδιθεί θα είμαστε εμείς αυτοί που θα θέλαμε να ρίξουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σε καμία περίπτωση. Σαφέστατα, όποια απόφαση πάρθει, με συνεννόηση και κατανόηση και ανάλογα με τα οικονομικά του Δήμου, γιατί προέχουν υπηρεσίες προς τους δημότες, γιατί αυτοί μας πληρώνουν, θα είμαστε κι εμείς συνεργάσιμοι και διαλλακτικοί. Γι' αυτό παρακαλούμε λοιπόν η απόφαση να έχει έτσι όπως τη διατύπωσα, γιατί είναι η νομική της υπόσταση τέτοια, ώστε να μπορεί να εξορτηθεί και η νομική σύμβουλος του Δήμου που θα παραστεί στα δικαστήρια ή όποιος νομικός σύμβουλος παραστεί στα δικαστήρια που ξεκινάνε την 5η, το Φεβρουάριο είναι η ΔΥΦΑ, είναι η αρρωγή, μετά είναι η μόνιμη στο διοικητικό πρωτοδικείο και είναι η δεύτερη αγωγή των αόριστου, να συνομολογήσει και να υπογράψει οτιδήποτε σχετικό αφορά την πράξη αυτή. Είναι πολιτική απόφαση. Ο πρώτος που το ξεκίνησε είναι ο Δήμος Πατρέων και συνέβησε σε όλους τους Δήμους. Ο Δήμος Αθηνών τα έχει δώσει σε 4 δόσεις παράδειγμα. Δεν είναι κάτι παρανομό. Έτσι, σας παρακαλούμε δηλαδή, δεν είναι ότι δεν το απαιτούμε, αν θέλετε το κάνετε. Τα ρούχα όμως και τα γάλατα, εδώ είναι η αρμόδια τη δήμαρχη, το ξέρουνε. Και ο κύριος Πολυμενέας το ξέρει, και ο κύριος Σιρινίδης το ξέρει, και ο αντίμαχος Πρασίνου το ξέρει, και ο κύριος Τοπαλίδης το ξέρει που έχει τις σχολικές καθαρίσεις και τους σχολικούς φυλακές. Ότι δεν τα έχουν πάρει. Ζητάμε δηλαδή να εφαρμοστεί ο νόμος. Ζητάμε κάτι άλλο. Στην πρώτη σας παρακαλούμε, στη δεύτερη είναι υποχρεωτικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσους το θέσατε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ανταποκριθήκανε στα αιτήματα του Συλλόγου και ευελπιστώ, κύριε Πρόεδρε, ότι θα ψηφιστούν τα δύο θέματα που έχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Δούρος.